το Λύκειο Ελληνίδων Τρίπολης, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, διοργανώνει και φέτος, για έκτη συνεχή χρονιά, την καθιερωμένη πια στη συνείδηση του λαού της Τρίπολης, εκδήλωση αφιέρωμα στο 21, ως έκφραση ελάχιστου φόρου μνήμης και τιμής, έχοντας συνέστηση του καθήκοντος, οφειλής, τις τιτάνιες μορφές, στους συντελεστές του εθνικού και απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Έτσι θα ξαναθυμηθούμε την ιστορική μας κληρονομιά, τροφοδοτώντας τη συλλογική μας μνήμη. Θα τονώσουμε την εθνική μας υπερηφάνεια. Θα διευρύνουμε τα όρια της αυτογνωσίας μας ως λαού και ως έθνου. Θα συνειδητοποιήσουμε τις εθνικές μας ευθύνες, ιδιαίτερα σε στιγμές δοκιμασίας της εθνικής μας τιμής και αξιοπρέπειας. Επειδή φέτος η εκδήλωση γίνεται στις 15 Μαρτίου, μια εβδομάδα ακριβώς μετά την ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα, επιλέξαμε το θέμα «Οι ηρωίδες του 1821, άτυπη ισότητα των δύο φύλων», για να τονιστεί τόσο η συμβολή της γυναίκας στον απελευθερωτικό αγώνα του 21, όσο και η συνεχής και η διαχρονική της προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες, για τη χειραφέτησή της, για την αναγνώριση της θέσης που πραγματικά της αξίζει. Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τέος Δήμαρχε, συνάδελφε Αντιπεριφερειακή Γιώργη Ρουμελιώτη, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακή Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Πολιτευτή Εύη Τατούλη, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, όπως είπε και η Πρόεδρος, συνεπεί στο ραντεβού το Λύκειο Ελληνίδων Τρυπόλεως, εδώ και μερικά χρόνια σε συνεργασία με την Περιφέρεια, πραγματοποιεί αυτή τη γιορτή, η γιορτή για την 25η Μαρτίου. Όταν κάνει μια γιορτή τέτοια, εδώ στην καρδιά του Μοριά, στην καρδιά της Αρκαδίας, στην Τριπολιτσά, είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί αυτός ο τόπος, ο Μοριάς, η Αρκαδία, η Τρίπολη, είναι ταυτισμένο με τους αγώνες του έθνους για την ελευθερία. Ειδικά το 21. Το 21 σημαίνει Τρίπολη. Γιατί εδώ ήταν τα Λογιανά, εδώ τα Βέρδεκα, εδώ το Βαλτέτσι, εδώ η Γράνα, εδώ η Τριπολιτσά, εδώ η Δραμπάλα, από τον Κολοκοτρώνης, ο Κιταλάς, ο Πλαπούτας, η Διαγιανέη, ο Ζαφυρόπουλος, ο Δούνιας, ο Κεφάλας και τόσοι τόσοι άλλοι. Άρα λοιπόν είναι κάτι το ιδιαίτερο, το διαφορετικό, όταν γιορτάζει την επέτειο αυτή εδώ στην Τρίπολη. Άλλωστε και εθνική τραγουδίστρια η Βέμπο είχε πει και ο Τωγιά Χαράζος Μωραΐτες, αδελφοί κτλ. Ότι δεν υπήρχε ούτε Αγιαλάρα το 21, αν δεν υπήρχε ο Μωριάς. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ το Λύκειο Ελληνίδων Τρυπόλεως που για μια χρονιά ακόμα προσπαθεί και κάνει τη γιορτή αυτή. Θέλω να μην του συγχαρώ για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για την παράδοση, για τον πολιτισμό. Και ανθίσταται σε όλες αυτές τις ειρήνες παγκοσμιοποίησης που προσπαθούν να ισοπεδώσουν τα πάντα και με σύμμαχο την κρίση που παταγανίζει τα τελευταία χρόνια και μια την κοινωνική κρίση, προσπαθεί να ισοπεδώσει, αλλά τα χορευτικά της Τρίπολης, το Λύκειο Ελληνίδων και όλα τα άλλα ανθίσταται και παράγουν πολιτισμό. Θα ήθελα αρχικά να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συμμετέχοντες και διοργανωτές της εκδήλωσης και φυσικά στην αγαπητή κυρία Πινελόπη Γαβρά, που με την ομιλία της που θα μας κάνει και θα αναφερθεί στις ηρωίδες του 21 άτυπη ισότητα των δύο φύλων, θα μας δώσει μια άλλη διάσταση για τις γυναίκες του 21. Η Ελληνική Επανάσταση, φίλες και φίλοι, συγκροτήθηκε αναμφισβήτητα από ηγετικές φυσιογνωμίες μεγάλων ανδρών όπως ο αρχιστράτηγος Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Και όλοι γνωρίζουμε ότι συνδέθηκε άμεσα με την πόλη μας, που αδιαφεσβήτητα αποτέλεσε το έβνασμα για ξεσηκωμό αλλά και το θεμέλιο για την πολιτιακή ανασύσταση του ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση όμως σε κρίσιμες περιόδους πολέμου και σε περιόδους κρίσιμων αποφάσεων ενισχύθηκε, και επιτρέψτε μου να το πω, ότι έμενε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας μέσα από γυναίκες που διαφοροποιήθηκαν από τα γυναικεία πρότυπα της εποχής τους. Τα συναισθήματα είναι πολλά. Είναι χαρά, είναι περηφάνεια, είναι συγκίνηση. Βρίσκομαι στον τόπο καταγωγής μου, προσκεκλημένη του Λυκείου των Ελληνίδων, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της ζωής μου. Υπήρξα μέλος της ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων της Αθήνας για περισσότερα από 15 χρόνια και την ίδια διαδρομή ακολούθησε και η κόρη μου από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι τα φοιτητικά της χρόνια. Ξέρετε, είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι οι παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, η ιστορία μας είναι η ταυτότητά μας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων για την επιλογή του θέματος, που είναι μια διαφορετική προσέγγιση στους διαχρονικούς αγώνες της γυναίκας για ίσες ευκαιρίες. Δεν περιορίζεται δηλαδή το Λύκειο Ελληνίδων με αυτή του την επιλογή στα τετριμένα που επιλέγουν οι περισσότεροι για να αναφερθούν στην ημέρα της γυναίκας. Και το λέω αυτό γιατί ο αγώνας για την αλλαγή της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία είναι στενά συνδεδεμένος με τον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας. Στα χρόνια της Επανάστασης, η γυναίκα δεν στάθηκε στο περιθώριο. Πήρε δυναμικά και αποφασιστικά μέρος στα πολεμικά γεγονότα. Ανέπτυξε πρωτοβουλίες και η συμμετοχή της υπήρξε ουσιαστική. Το σύνολο σχεδόν των Ελληνίδων πάλεψε για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, όπως μαρτυρεί πλήθος δημοτικών τραγουδιών και αφηγήσεων της εποχής. Παρά την προσφορά όμως και τις θυσίες της γυναίκας στον κοινό αγώνα, η κατάσταση δεν άλλαξε ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αυτό άλλωστε ήταν το πνεύμα της εποχής, καθώς ούτε η Γαλλική ούτε η Αμερικανική Επανάσταση ευνόησαν την γυναικεία χειραφέτηση. Οι φιλελεύθερες αρχές που επηρέασαν τους άλλους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής δεν ίσχυσαν για τις γυναίκες. Κάτω όμως, κυρίες και κύριοι, από αυτές τις συνθήκες άρχισε η Ελληνίδα τον αγώνα της για την καλυτέρευση της θέσης της και την αναγνώριση της ισοτιμίας της με τον άντρα. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας που αγωνίστηκε για τη χειραφέτηση από την Καλλιρόη Παρέν, η οποία αναμφισβήτητα υπήρξε μια από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της και των πιστεύω της έπαιξε η μόρφωσή της, αλλά και η υποστήριξη του συζύγου της, του Ιωάννη Παρέν, ο οποίος την ενθάρρυνε και έτσι έγινε η πρώτη Ελληνίδα που διεκδικεί τον τίτλο της δημοσιογράφου, της εκδότριας και διευθύντριας, που το 1887 εκδίδει την Εφημερίδα των Κυριών, με στόχο να εισάγει και στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς, οι οποίοι ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες της Δύσης. Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος που προτρέπει τη γυναίκα εκείνης της εποχής. Ακούτε τι γράφει. «Η Ελληνής δύναται να αναλάβει τον της αναπτύξεώς της αγώνα μόνη, χωρίς τη συνδρομή του ανδρός, διότι ούτως αδιαφορεί και εν το εγωισμό του, εν επιθυμεί και θέλει την δουλική υποταγή της γυναικός εις τα νεύματά του».
Thank you.